καλή αθλητική είδηση της ημέρας από το Materiale Sportivo. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Αναζητώντας να βρούμε το Materiale Sportivo μέσα από τη ελληνική υδατοσφαίριση, σταθήκαμε στη διατύπωση που μας ανέφερε η Ολυμπιονίκης του αθλήματος, κυρία Γεωργία Ελληνάκη. Η υδατοσφαίριση γυναικών, ή το γυναικείο water polo όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται, είναι ένα άθλημα το οποίο διαρκώς μας χαρίζει επιτυχίες σε όλες τις κατηγορίες και σε όλες τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Καλέσαμε λοιπόν την κυρία Γεωργία Ελληνάκη, η οποία υπήρξε η βασική τερματοφύλακας της ιστορικής εθνικής ομάδας πόλο που κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, για να μας μιλήσει σχετικά. Κυρία Ελληνάκη, αγαπητή Γεωργία, μιλάμε στον Ινικό, γνωριζόμαστε άλλωστε πολλά χρόνια και πολύ καλά. Σου ζητήσαμε να βγεις στον αέρα του Ionion FM για να μας εξηγήσεις τι συμβαίνει και τι είναι αυτό που σου δημιουργεί ανησυχίες για το μέλλον του αθλήματός σου. Καλησπέρα Γιάννη, με μεγάλη μου χαρά ανταποκρίθηκα στο αίτημα σου σε αυτό να τα πούμε και στον αέρα. Εφόσον τα λέμε και ιδιαιτέρως, είναι ευκαιρία να τα πούμε, να δούμε πραγματικά χωλαίνει τώρα τα τελευταία χρόνια το άθλημα και εφόσον υπάρχουν μεγάλες επιτυχίες. Εγώ εργάζομαι σαν προπονήτρια σε σωματιακό επίπεδο στον Αρίωνα Γλυφάδας, το οποίο δεν έχει μεγάλο όνομα και μεγάλη εμβέλεια, αλλά νομίζω ότι από αυτά τα σωματεία μπορεί να αφουγκραστείς και να δεις ποιε οι ανάγκες και πού στερεί το άθλημα. Γι' αυτό και διαπιστώσα ότι υπάρχει μεγάλη μείωση. Μιλώντας και με αθλήτες, έτσι, συναδέλφους, συναθλήτριες Ολυμπιονίκες και αυτές που είναι πλέον από πόστα προπονητών, βλέπουμε ότι το άθλημα μας, ενώ κατέχει τα τελευταία χρόνια, είμαστε σε υψηλές θέσεις παγκόσμιας εμβέλειας, τα κορίτσια αρχίζουν και μειώνονται όσον αφορά τη συμμετοχή. Μάλιστα. Όπως είπα, συζητήσαμε γενικότερα και είδαμε πραγματικά ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Ας εξετάσουμε λοιπόν, Γεωργία, τους λόγους για τους οποίους αυτό μπορεί να συμβαίνει. Τα νότια προάστια της Αθήνας είναι γεμάτα από ναυτικούς ομίλους που διαθέτουν τμήματα υδατοσφαίρησης. Στη Θεσσαλονίκη και Στοιχείο επίσης έχουμε παρουσία και στα μεγάλα ταστικά κέντρα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Τι γίνεται με την υπόλοιπη Ελλάδα? Ποια είναι δηλαδή η γεωγραφική διασπορά των συλλόγων υδατοσφαίρησης ανά τη χώρα, ώστε να είναι εύκολο στα ενδιαφερόμενα κορίτσια να έχουν πρόσβαση σε αυτό? Λοιπόν, με αφορμή αυτό που διαπιστώσαμε, που συζητάμε σε αυτή τη συνέντευξη, κάναμε μια έρευνα όσον αφορά την Ομοσπονδία και βλέπουμε ότι οι αθλήτρες την Ελλάδα είναι περίπου από ανάπτυξη, μιλάμε από κάτω τα 12 χρονών μέχρι και 12, που υπάρχουν κάποιες κατηγορίες της Ομοσπονδίας μας, υπολογίζουμε γύρω στα 300 παιδιά, ακόμα λίγο παραπάνω. Και συνολικά δεν πρέπει να ξεπερνάνε 900 αθλήτριες. Όλα με γυναίκες μέσα. Σημαίνει αυτό που είπες πριν. Στις μικρές κατηγορίες έχουμε γύρω στις 20-25 ομάδες. Παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα επίσημα. Από Χανιά, Ηράκλειο έχουμε εκπροσώπηση εκεί. Ρέθινο. Υπάρχουν ομάδες, οι οποίες αν θα συμπληρώσουν 13, κατεβαίνουν επίσημα στο πρωτάθλημα της ΚΟΕ. Λοιπόν, υπάρχουν ομάδες στη Λάρισα και στο Βόλο. Υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, νομίζω, δύο σωματεία και στις ΕΡΕΣ. Από εκεί, από εσάς, η Κέρκυρα κατεβάζει ομάδα στις πολύ μικρές κατηγορίες. Μάλιστα. Η Πάτρα, η Χαλκίδα. Εδώ στην Αθήνα έχουμε, όπως είπες, πολλούς όμιλους. Αλλά όλα αυτά δεν με το ζόρι συμπληρώνουν ομάδα. Όπως καταλαβαίνεις, αν δεν συμπληρώνεις ομάδα, δηλαδή για να φτάσεις εκεί, πρέπει να έχεις τουλάχιστον 15 αθλητές που να προπονούνται σχεδόν καθημερινά. Και παρόλα αυτά φέρνουμε διακρίσεις διαρκώς στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Παρόλα αυτά το θέμα που επισημαίνεις είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, πες μου. Το θέμα είναι από πού ξεκινάει αυτό. Σαφώς ξεκινάει από την έλλειψη κινήτων τα παιδιά, τα πριν, τα οποία όποιος ασχοληθεί πρέπει να αφήσει. Στις μικρές ηλικίες ξεκινάνε για τον αθλητισμό. Στις επόμενες ηλικίες βλέπουν ότι τραβάει και αρέσει, πάμε λίγο σε πρωταθλητισμό, και εφόσον το παιδί συμμετέχει σε πρωτάθλημα κάνει πρωταθλητισμό, γιατί κάνει και προπόνηση κάθε μέρα. Λοιπόν, ξεκινάει νομίζω από την οικονομική κρίση, γιατί και το άθλημα του πόλο είναι ένα λίγο ακριβό σπορ. Δεν είναι όπως ο στίβος με 30 ευρώ συνδρομή, εδώ είναι λίγο πιο ακριβά τα πράγματα, γιατί έχει και μεγάλα έξοδα το κολυμπητήριο. Αφού έχουν μειωθεί λόγω οικονομικής κρίσης τα κολυμπητήρια, άρα αυτά συρρυκνώνονται σε λιγότερα κολυμπητήρια, και το πιο μεγάλο πρόβλημα είναι οι γονείς. Εκεί είναι το περισσότερο πρόβλημα, που προσπαθούν
και έχει αλλάξει η τροπία να κάνουν τα παιδιά τους πολλά πράγματα μαζί και πολλά και πασαλήματα. Δηλαδή, πάνω σε αυτό που λες, υπάρχουν κάποιοι που ισχυρίζονται ότι η υδατοσφαίριση δεν είναι θηλυκό άθλημα και ότι γενικά έχει πολύ ξύλο, για να το πούμε εκλαϊκευμένα. Ναι. Επίσης, κάποιοι γονείς, που μιας και το θίγεις το θέμα, ανησυχούν για το αν η πολυόρη παραμονή εντός πισίνας ενδέχεται να επιφέρει ναι. θέματα, ας πούμε, γυναικολογικής φύσεως στα κορίτσια. Μύθι ή πραγματικότητα, Γεωργία? Κοίταξε να δεις, όσον αφορά τα γυναικολογικές φύσεις, για κάθε κοπέλα είναι κάτι ιδιαίτερο αυτό, έτσι. Οι γυναικολόγοι, όπως και αν δει κανείς τη δικιά μας την πορεία και όλα αυτά, όσα φιλαθλητές ασχοληθήκαν και έχουν φτάσει σε υψηλό πρωταθλητισμό, τι παιδιά έχουμε και τίποτα δεν πάθαμε. Αυτό που όμως κυρίως εγώ συναντώ είναι ότι φοβούνται τις πλάτες, φοβούνται να χαλάσει το σώμα, ναι. φοβούνται χίλια δυο και είναι, ακολουθούν τα παιδιά τους. Βλέπεις παιδιά που πάνε αυτή τη στιγμή το πόλο το τρώει συγχρονισμένη, δεν ξέρω τι τραβάει εκεί, το μακιγιάζ, το λαμπερό κορμάκι, αυτό και αν είναι δηλαδή πολύ ωραίο. Η μουσική. Ναι, η μουσική, το ότι βλέπουν το αποτέλεσμα ενός παιδιού που έχει ωραίο σώμα ενώ δεν βλέπουν στο πόλο. Εντάξει, τα μοντέλα έχουν αλλάξει και σύμφωνα με τις στατιστικές έρευνες δεν είναι πλέον ο φουνταριστός της μεγάλος πλάτης, έτσι αυτό που πιστεύουν. Εσύ. Εντάξει, νομίζω ότι δεν λειτουργεί και δεν βοηθάει και στην Ελλάδα το ότι δεν υπάρχει επιλογή ταλέντων, διότι οι προπονήτρες, εμείς που είμαστε στο σωματείο, προσπαθούμε να δούμε τα παιδιά της συγχρονισμένης, τα οποία δεν κάνουν τη συγχρονισμένη, να προωθηθούν σε ένα άλλο άθλημα, στο πόλο ή τα παιδιά της κολύμβησης, και όταν φτάνει στο επίπεδο να το συζητήσει με τον γονέα, δεν μπορεί να το αντιληφθεί, δεν μπορεί να τα καταλάβει και θυμώνει. Αυτό είναι ένα μεγάλο σφάλμα και φτάνουν τα παιδιά στα 13-14 να βλέπουν ότι δεν έχουν κάνει τίποτα και εκεί να εγκαταλείπουνε. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση αυτό που λες. Μάλιστα, να σημειώσω κιόλας με αφορμή την παρατήρησή σου ότι το 1987, όταν πήραμε το Ευρωμπάσκετ με την θρυλική ομάδα των Γκάλι Γιαννάκη κτλ., όλα τα παιδιά βγήκαν στους δρόμους για να παίξουν μπάσκετ. Βγήκαν στα γήπεδα, ανοιχτά γήπεδα τότε. Κάποια παιδιά δεν κάνανε για το μπάσκετ και κάποιοι σοφοί προπονητές τα έστειλαν να πάνε σε άλλα αθλήματα που τους ταιριάζανε καλύτερα. Και έτσι εξελιχθήκανε κάποια παιδιά, όχι στο μπάσκετ που ήθελαν λόγω έτσι του θαύματος που είχε επιτευχθεί τότε, αλλά πήγαν στα αθλήματα που πραγματικά το έργαζαν στο σωματότυπό τους και γενικά στην ιδιοσυγκρασία του. Αυτό είναι πολύ καλή παρατήρηση που είναι λες. Ίσως στην Ελλάδα δεν ακολουθούμε την επιλογή και ταλέντων, το να προωθούνται αυτά. Φοβούνται ότι θα το πούνε και θα χάσουν το παιδί και θα χάσουν τη συνδρομή. Όμως αυτό που πρέπει είναι να το παιδί να μείνει στον αθλητισμό. Αυτό πρέπει να επιδιώκουν όλοι. Μα δεν είναι στο πόλο, είναι στην υδατοσφαίριση, είναι στη συγχρονισμένη, είναι στο κολύμπι, είναι στο βόλεϊ. Αυτό. Και όχι να κοιτάμε το σωματιακό επίπεδο, το άθλημά μας. Αυτό είναι ένα λάθος που συμβαίνει σε εμάς. Και ξαναλέω, είναι πάρα πολύ σωστή παρατήρηση και με βάση την προπονητική σου ιδιότητα θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα ποια είναι η βασική αρχή και οι αξίες που ως Ολυμπιονίκης εσύ θέλεις να περάσεις στα κορίτσια που κάνουν το δικό σου άθλημα, την υδατοσφαίριση και τα οποία προπονείς. Λοιπόν, αν μιλάγαμε για μερικά χρόνια πίσω, 2-3, θα σου έλεγα ότι είναι η Ολυμπιακή. Όχι, και τώρα είναι κάτι άλλο. Εγώ όμως αυτό που επιμένω στα δικά μου τα παιδιά είναι να έχουν επιμονή, υπομονή κυρίως, γιατί δεν έχουν υπομονή σε αυτή τη ζωή που ζούμε στη σύγχρονη με τα γρήγορα αποτελέσματα. Θέλουν να προσφέρουν το τίποτα και να τα πάρουν όλα. Άρα αυτό που καλλιεργούμε σιγά σιγά είναι να ασχολούνται με τον αθλητισμό, πρώτα απ' όλα για το σώμα τους και για το πνεύμα τους, την υγεία, την ομαδικότητα, την συνεργασία. Από εκεί πέρα καλλιεργούμε την αγωνιστικότητα, έτσι, για να αποφασίσω ότι κάτι μου κάνει και κάτι το θέλω και κάπου θα το φτάσω εκεί που πρέπει. Πόσο πάει και ούτε αυτό. Δηλαδή στα παιδιά τώρα, εγώ σε αυτό που έχω και τα έχω κρατήσει μέσα από αυτό, είναι ότι δεν τους τάζεις δάφνες, ούτε τους λες για τα μεταλλιά σου, έτσι. Λες για την πορεία τους και πώς σιγά σιγά κτίζεις μια καριέρα, κάνεις όνειρα και προσπαθείς να τα ολοκληρώσεις. Πολύ σωστά. Ούτε κανείς έχει προδιαγράψει την πορεία του, όμως όλη αυτή τη διαδρομή τους περνάς να περνάνε καλά και να το διασκεδάζουν και όπου τους στάσει.
δώσουν το 100%. Θα το πάρουν το 100%. Δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτό. Πολύ σωστά. Αυτό είναι το δύσκολο. Και αυτό που είναι πιο δύσκολο ακόμα είναι τα παιδιά τα γαλουχείς και τα οδηγείς. Και στη δικιά μου την ομάδα, τέλος πάντων, εγώ το έχω περάσει και το βλέπω σε καθημερινή βάση. Και είναι μεγάλο, πολύ ωραίο αυτό το συνέστημα να το βλέπεις. Αλλά και από πίσω έχεις και τους γονείς που πας. Λάου. Μου πρέπει κάθε μέρα. Και μάμα, θες κάτι για να γίνεις και καλός, και αυτή τη στιγμή που θυσιάζει 2 ώρες την ημέρα, θα το κάνεις λίγο παραπάνω, όσο πάει και όσο πρέπει. Και αυτό έρχεται μετά σιγά-σιγά και δένει. Και το παιδί, άμα μπορεί να ασχοληθεί με πρωταθλητισμό, το κάνει. Εάν δεν μπορεί, έχει πάρει όλα τα ωφέλη. Ακριβώς. Την ομαδικότητα, την εργασία, την ευγενή άμυλα, όλα τα Ολυμπιακά εδέωδη. Ακριβώς. Του εφαγωνίζεστε. Είναι κάποιο άλλο κίνητρο. Στην πισίνα δίνουν αγώνα και στα σχολεία, σαν σύλλογο Ολυμπιονικό, να τα περάσουμε στα παιδιά και να τα προτρέψουμε μέσα από τον αθλητισμό να κερδίσουν αυτό το πράγμα. Είναι κάποιο άλλο κίνητρο. Να ψάχνουν μέσα από άλλα πράγματα. Δηλαδή μέσα από τα μαθήματα να φορτώσουν τα παιδιά με 15 δραστηριότητες. Ημίμετρα στα πάντα, τίποτα. Είναι κάποιο άλλο κίνητρο, Γεωργία, που για το δικό σου άθλημα θα ήθελες να δώσεις, ώστε να έρθουν περισσότερα κορίτσια και να ασχοληθούν με το υπέροχο πραγματικά άθλημα της υδατοσφαίρισης? Λοιπόν, σαφώς, εμείς σαν σύλλογος έχουμε πάρει την απόφαση να δώσουμε 2 υποτροφίες στο πρόγραμμα, στο Make Place for One More Woman. Μάλιστα. Για να έρθουν τα παιδιά από κοντά να γνωρίσουν το άθλημα, να δουν αν τους ταιριάζει και αν τους αρέσει, και να ασχοληθούν με αυτό το άθλημα. 2 υποτροφίες. Είναι μεγάλη μας χαρά να έρθουν τα παιδιά, ναι. Όποια θέλουν να το εκμεταλλευτούν. Λεπτομέρειες νομίζω ότι μπορούν να πούμε και εκτός αέρα και να τα σκεφτούν και στο κανάλι. Μάλιστα. Είναι εξαιρετική η παροχή αυτή που κάνεις, Γεωργία. Και τα προβλήματα. Και συγχαρητήρια. Θέλουμε πολύ χρόνο, ναι, να τα συζητήσουμε και να δούμε και τι και πώς. Αγώνα πρέπει να. Λοιπόν, δίνεις ένα επιπλέον κίνητρο σε κάποια κορίτσια να ασχοληθούν όχι με το πόλο αλλά και με τον αθλητισμό, με αυτή την παροχή που κάνεις στις 2 υποτροφίες. Όσοι λοιπόν από τους ακροατές μας ενδιαφέρονται για τις 2 υποτροφίες που διαθέτει ο σύλλογος της κυρίας Ελληνάκης στο Make Place for One More Woman, που έχει εκπονήσει η πρόεδρος των Ολυμπιονικών, κυρία Κοζομπόλη, παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με τον Ιόνιον FM ή με την σελίδα της εκπομπής Ματεριάλες Σπορτίο στο Facebook για τα περαιτέρω. Γεωργία, μία τελευταία ερώτηση. Η καλή αθλητική είδηση αυτού του Σαββατοκύριακου είναι ο Μαραθώνιος της Αθήνας. Εσύ έχεις διανύσει μίλια στις πισίνες και το νερό γενικότερα. Γνωρίζουμε όμως ότι θα τρέξεις την Κυριακή στα 42 χιλιόμετρα της κλασικής διαδρομής του Μαραθωνίου. Ποιοι είναι οι συμβολισμοί, το μήνυμα αν θες, από τη συμμετοχή σου στο σπουδαιότερο αυτοδρομαϊκό event της χώρας? Σαφώς κάθε χρόνο τρέχουμε το Μαραθώνιο. Είναι κυρίως αυτά τα χρόνια στις μικρότερες διαδρομές, στα 5 και στα 10, με την ομάδα του Running Team του ΣΕΟ, του λέγω Ελλήνων Ολυμπιονικών. Μάλιστα. Και φέτος αποφάσισα να τρέξω σε 42 χιλιόμετρα, κάτι που είναι πρόκληση για μένα και για όλους τους ενεργούς αθλητές, φαντάζομαι, και για τους παλέμαχους. Για όλους είναι. Ναι. Και σαφώς το κίνητρό μου είναι το απερίγραπτο συνέστημα να τερματίζει στο Καλλιμάρμαρο, που είναι το στάδιο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και όλο αυτό που είπα πριν, να βάζεις στόχους, να προσπαθείς και γενικώς να αγωνίζεσαι. Και είπα φέτος, πέρσι 5, 10, φέτος 42 και που φτάσω. Μακάρι να μπορέσω να τερματίσω. Πάντως το στόχο τον βάζουμε. Το μήνυμα να περάσουμε ότι βάζουμε στόχους και προσπαθούμε. Αυτό. Και έχει ο Θεός το Σάββατο να μπορέσουμε την Κυριακή. Μαζί στην προετοιμασία και η Βούλα Κοζομπόλη, μεγάλη απόφαση πήραμε. Η ευκαιρία αυτή μας έκανε να προετοιμαζόμαστε και να συζητάμε και να κάνουμε και έτσι project, ώστε μπορούμε να βοηθήσουμε το άθλημα της υδατοσφαίρισης. Σπουδαίες αθλήτριες λοιπόν της υδατοσφαίρισης τρέχουν στο Μαραθώνιο της Αθήνας να υπερνικήσουν όλα τα εμπόδια, την κούραση, τους πόνους φαντάζομαι, για να φτάσουν στον προορισμό τους. Και κυρίως να ανακαλύψουν την εσωτερική τους δύναμη για να το καταφέρουν όλο αυτό. Δεν υπάρχει καλύτερος επίλογος από αυτόν, Γεωργία, που μόλις μας έδωσες, για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή του Ματεριάλε Σπορτίβο. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά.
Να σου ευχηθώ καλή διαδρομή, καλό τερματισμό και πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να συζητήσουμε και να πούμε κοινή την άποψή μας όσον αφορά το άθλημα που έχουμε τόσα χρόνια προσωπικά. Ήταν το Materiale Sportivo. Η καλή αθλητική είδηση της ημέρας με τον δημοσιογράφο Γιάννη Σταθόπουλο για το Ionion FM με την υποστήριξη της DNA Event Services.